Russian forces Οι immediately. ρωσικές δυνάμεις φαίνεται ότι έχουν κατασκευάσει ένα οδόφραγμα μήκους 30 χιλιόμετρων που αποκαλείται το τρένο του Τσάρου στην κατεχόμενη περιοχή του Ντονέτσκ, προφανώς για να λειτουργήσει ως γραμμή άμυνας έναντι μελλοντικών πιθανών Ουκρανικών επιθέσεων. Το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου λέει: δορυφορικές εικόνες της 10ης Μαΐου 2023 και της 6ης Φεβρουαρίου 2024 δείχνουν ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν κατασκευάσει μεγάλη γραμμή από βαγόνια τρένων που ξεκινούν από την κατεχόμενη Ολενίβκα, νότια της πόλης του Ντονέτσκ στη Βολνόβακα, νότιο-ανατολικά του Βούλενταρ και της Μαριούπολης στους τελευταίους 9 μήνες. Ένας ουκρανικός χάρτης ανοιχτού κώδικα διαδραστικής παροχής πληροφοριών των στρατιωτικών επιχειρήσεων που αποκαλείται Deep State ανέφερε στις 11 Φεβρουαρίου ότι οι ρωσικές δυνάμεις συγκέντρωσαν περισσότερα από 2.100 βαγόνια εμπορευματικής αμαξοστοιχίας σε μια γραμμή 30 χιλιόμετρων. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις ξεκίνησαν να τα συγκεντρώνουν τον Ιούλιο του 2023 και υποστηρίζουν ότι οι ρωσικές δυνάμεις σκοπεύουν να τα χρησιμοποιήσουν ως αμυντική γραμμή στις μελλοντικές ουκρανικές επιθέσεις. Η σιδηροδρομική γραμμή από την Ολενίβκα και τη Βολνόβακα απέχει μεταβίας 6 χιλιόμετρα από το μέτωπο νοτιοανατολικά της Νόβο Μιχαηλίβκα στο πιο κοντινό της σημείο και βρίσκεται σε μια περιοχή του μετώπου που σχετικά ήταν ανενεργή όταν οι ρωσικές δυνάμεις ξεκινούσαν την κατασκευή. Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν κάνει εσχάτως οριακά εδαφικά κέρδη στην περιοχή. Οι Ρώσοι θα μπορούσαν να έχουν συγκεντρώσει τα τρένα και για άλλους σκοπούς επίσης. Other purposes as well.